Με τεράστια επιτυχία διεξήχθη το κύπελλο Νότιας Ελλάδος στην Αμαλία το περασμένο Σαββατοκύριακο, εκεί όπου ο Παμεσσηνιακός Αθλητικός Σύλλογος συμμετείχε με 34 αθλητές και αθλήτριες, ενώ κατάφερε να κατακτήσει 60 μετάλλια, εκ των οποίων τα 19 χρυσά, τα 22 ασημένια και 19 χάλκινα. Στην τεχνική κατηγορία του κάτα, την πρώτη θέση κατέκτησαν οι Λεμπέσης Κωνσταντίνος, Μπάλας Άγγελος, Ζαχαρόγεννης Σοκράτης, Ιωάννης Μπάλας, Σιμεών Σταθόπουλος, Βασίλειος Κακριδόνης, Παναγιώτης Κλείδωνας, Ηλίας Ηλιόπουλος, Δημήτριος Καλογερόπουλος και Αδαμόπουλος Νίκος, ενώ στις κοπέλες την πρώτη θέση στα κάτα κατέκτησαν η Σοφία Κακούνη και η Μιχοπούλου Μάρα. Τη δεύτερη θέση στο τεχνικό κομμάτι του κάτα κατέκτησαν η Σταυρούλα Μπακάκη, Δημητρία Μιχοπούλου, Σταυρούλα Τσουλάκου, Κατερίνα Κακούνη, Σοφία Ψώνη, Δήμητρα Μπακάκη και Ράνια Μιτσέα. Ενώ για τα αγόρια, Ιωάννης Ψώνης, Αθανάσιος Ανδρεάδης, Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Ιωάννης Μπακάκης και Γεώργιος Χριστόπουλος. Την τρίτη θέση στην κατηγορία του κάτα κατέκτησαν η Σοφία Μπάλα, Βενετία Μέτζα, Δήμητρα Κακριδόνη, Ελένη Σταυριανού και για τα αγόρια, η Παναγιώτης Δημητρόπουλος, Δημήτριος Κλείδωνας, Παναγιώτης Βασιλείου, Αλέξανδρος Καραπατάς και Δημήτριος Μέτζας. Στο αγωνιστικό κομμάτι του Κούμητε, την πρώτη θέση κατέκτησαν για τα κορίτσια η Μάρα Μιχοπούλου, Κατερίνα Κακούνη και Δήμητρα Μπακάκη. Ενώ για τα αγόρια, η Ηλίας Ηλιόπουλος, Ιωάννης Μπακάκης, Παναγιώτης Κλείδωνας και Νίκος Αδαμόπουλος. Τη δεύτερη θέση στο Κούμητε κατέκτησαν η Έλενα Σταυριανού, Σταυρούλα Τσουλάκου, Σοφία Κακούνη και Δήμητρα Κακριδόνη. Ενώ για τους άντρες, η Άγγελος Μπάλας, Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Δημήτριος Μέτζας, Αλέξανδρος Καραπατάς, Βασίλης Κακριδόνης και Γιάννης Μπάλας. Ενώ την τρίτη θέση κατέκτησαν η Δημητρία Μιχοπούλου, Ψώνη Σοφία και Ράνια Μιτσέα. Ενώ στα αγόρια, η Ιωάννης Ψώνης, Παναγιώτης Δημητρόπουλος, Θανάσης Ανδρεάδης, Δημήτριος Κλείδωνας, Παναγιώτης Βασιλείου, Δημήτριος Καλογερόπουλος και Σταθόπουλος Σημεών. Thank you.
πολύ γρήγορα σύντομα με τεσσάρων. Χαμηλά, καθόλου, χαμηλά! Μπράβο! Ας Για μία ακόμα φορά λοιπόν οι αθλητές του Παμεσνιακού Αθλητικού Συλλόγου κατάφεραν να διακριθούν κυρίως για το ήθος τους και για την υψηλή μαχητικότητά τους, αναδεικνύοντας για μία ακόμα φορά την πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται από όλους στον Παμεσνιακό εδώ και 40 και πλέον χρόνια. Έτσι!